Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα ερώτημα καυτό. Θεματάρα θα έλεγα. Είμαστε όλοι τοξικοί. Μήπως είμαστε όλοι τοξικοί. Διαβάζω το σχόλιο που αποτελεί αφορμή για αυτό το βίντεο. αυτό με προβληματίζει συνέχεια όσον αφορά στην τοξικότητα. Ξέρεις ποιο είναι ότι για τους γύρω μας θεωρούμαστε και εμείς τοξικοί. Εφόσον δεν δεχόμαστε τα δικά τους πιστεύω, έθιμα, κουλτούρα ή πεπιθήσεις γενικότερα. Οπότε και για τους απέναντι είμαστε εμείς αυτοί που θέλουν να απορρίψουν ως τοξικούς. Όχι ότι με νοιάζει, απλώς με αυτή τη λογική όλοι είμαστε τοξικοί σε όλους. Είμαστε όλοι τοξικοί σε όλους. Εάν κάποιος μας αποκαλέσει τοξικό, αυτό σημαίνει ότι είμαστε τοξικοί. Τι σημαίνει ένας άνθρωπος τοξικός. Τι σημαίνει ένας άνθρωπος που λειτουργεί με τοξικότητα. Που δηλητηριάζει τους άλλους ανθρώπους ψυχικά και συναισθηματικά. Τοξικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συστηματικά πετάει τα ψυχολογικά του σκουπίδια πάνω στους άλλους ανθρώπους. Αυτός είναι τοξικός. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει, δεν επιδιώκει, αρνείται να κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Τοξική είναι ξεκάθαρα οι άνθρωποι με αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι επιμένουν ενώ είναι ενήλικες να λειτουργούν σαν κακομαθημένα παιδιά. Ο λίγων θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει και συμφωνώ με την Άντια που έκανε το σχόλιο που λέει ο λίγον την ενδιαφέρει ή καθόλου δεν την ενδιαφέρει όχι ότι με νοιάζει λέει ο λίγον μας ενδιαφέρει αν ένας τοξικός θεωρεί εμάς τοξικούς γιατί σημαίνει απλούστατα ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει προβολές προβάλλει πάνω μας δικά του χαρακτηριστικά επίσης μας συμφέρει απίστευτα ένας τοξικός να θεωρεί εμάς τοξικούς Είναι φοβερό Είναι super duper wow Ένα πρόσωπο Που είναι προς εμάς τοξικό Να πιστέψει πως είμαστε εμείς τοξικοί Και να προστατέψει Τον εαυτό του από εμάς Γιατί όταν ένας τοξικός Προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό του από εμάς Στην ουσία προστατεύει εμάς Από αυτόν Πάρα πολύ απλά Δηλαδή τι με νοιάζει εμένανε, αν οποιοδήποτε παλιόπεδο με θεωρεί εμένα τοξικιά. Τι με ενδιαφέρει εμένα, αν οποιοδήποτε που εγώ δεν θέλω να έχω επαφέ μαζί του γιατί είναι ξερόλα, γιατί είναι ήρων, γιατί κάνει νέικι, γιατί είναι κάποιο ο οποίο προσπαθεί συνεχώ να προκαλεί τριβές και να αναστατώσει στο περιβάλλον, τι με νοιάζει αν με θεωρεί τοξική. σα ίσα με αυτή του την θεώρηση θα με προστατεύσει από τη δικιά του τοξικότητα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε τοξικοί αν ένας τοξικός μας αποκαλεί τοξικούς. Το ότι δηλώσεις είσαι δεν ισχύει <laughs> και σε αυτή την περίπτωση ή μάλλον ότι δηλώσεις πως είναι ο άλλος είναι ο άλλος. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε αυτό εδώ το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι ...έχει στη διάθεση του κάποια εργαλεία... ...το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμα κατά τη γνώμη μου πάντα... ...να το βοηθήσουν να καταλάβει τι του συμβαίνει... ...πού βρίσκεται, πού στέκεται και πού πατάει. Είναι στο χέρι του καθενός... ...ο οποίος μπαίνει σε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης... ...να επιλέξει τον εύκολο δρόμο του να ξεπατικώσει κάποιες εκφράσεις... ...να ξεπατικώσει κάποιες ε, ε, οδηγίες ζωής και να τις χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Μπορεί να το κάνει κάποιος. Μπορεί κάποιος ο οποίος έχει βρεθεί μόνος γιατί τον πήραν είδηση και τον ψηλιάστηκαν γύρω του ότι λειτουργεί με τοξικό τρόπο να μπει σε αυτό το κανάλι και να χρησιμοποιήσει τα βίντεο ή να χρησιμοποιήσει το υλικό που δίνεται σε αυτό το κανάλι και να πει «Α, εγώ παρακολουθώ το κανάλι αυτό» και παρακολουθώντας το κανάλι κατάλαβα ότι ο τάδε είναι τοξικός, ο παρατάδε, ο δίνα και ούτω καθεξής. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει. Και καλά κάνει η φίλη που θέτει το ερώτημα που λέει δεν με ενδιαφέρει αν με θεωρούν τοξική. Ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει, γούστο του και καπέλο του. Και εάν ένας τοξικός άνθρωπος κάνει προβολές πάνω μας και μας βγάζει εμάς τοξικούς και μας αποφεύγει για να προστατευτεί, χάρη μας κάνει. Οπωσδήποτε δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τοξικοί προς όλους τους ανθρώπους Υπάρχουν και άνθρωποι καλοήθης. Σας παραπέμπω στο 20 επεισόδιο του podcast που μιλάει για την καλοήθεια και την κακοήθεια. Και ναι, μπορεί πολλοί άνθρωποι να θεωρήσουν τους άλλους τοξικούς, αλλά η θεώρηση τους, η άποψη τους, το συμπέρασμα τους να μην είναι ορθό. Μπορούν να πάρουν το συμπέρασμα τους και να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτό σε σχέση με την προστασία του εαυτού τους, γιατί είναι πραγματικά πολύ γελίο να ακούς ή να διαβάζεις ότι ένα τοξικότατο πρόσωπο αποφασίζει να κόψει επαφές μαζί σου γιατί λέει είσαι τοξικός. Είναι αστείο, είναι γελίο και είναι, είναι διασκεδαστικό και είναι και χρήσιμο και ωφέλιμο. Είναι πολύ χρήσιμο ένας τοξικός άνθρωπος να θεωρεί μας τους τοξικούς. Εσείς τι λέτε, ε! Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια της απόψης σας.